Υπάρχει μια είδηση. Βάσει των δηλώσεων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, που λέει ότι θα χρησιμοποιηθούν όλα τα δυνατά μέσα προκειμένου να βγουν οι πρόορες συντάξεις. Κάλεσε όλους τους δικαιούχους να κάνουν μέχρι το τέλος του Μάρτη, και σας το λέω γιατί εντάξει, πόσο έχει 16 ο Μάρτης και απόμεινε μισός μήνας. Κάλεσε όλους τους δικαιούχους να κάνουν μέχρι το τέλος του Μάρτη την ψηφιακή αίτηση, παρακαλώ, για την προκαταβολή σύνταξης, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει γρήγορα την επεξεργασία των αιτημάτων τους και να πληρωθούν οι συντάξεις αυτές μέχρι το Πάσχα. Μέχρι το Πάσχα. Ενώ δήλωσε ότι μέχρι το Σάββατο είχαν κατατεθεί 16.000 αιτήσεις. Είπε ότι οι εκκρεμείς συντάξεις ανέρχονται σε 155.000, εκ των οποίων οι 50.000 δικαιούχοι πήραν την προσωρινή σύνταξη. Ενώ τόνισε ότι από τότε που άρχισε να λειτουργεί το σύστημα Atlas για την ψηφιακή απονομή σύνταξης το 2020, έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 25.500 συντάξεις. Προανήγγειλε τη δημιουργία ομάδας κρούσης, έτσι ώστε να επιταχυνθεί η απονομή των συντάξεων, λέγοντας ότι θα είναι οπλισμένη με όλα τα μέσα, ενώ σημείωσε ότι σύντομα θα κατατεθεί στη Βουλή και το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο. Ο Ιησούς Χριστός νικά. Κύριε Χατζόπουλε, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, να είστε καλά και υγεία. Πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά με την ομάδα κρούσης και τα υπόλοιπα? Συγγνώμη που γελάω, αλλά όλα αυτά είναι για γέλια και θα ήθελα ένα-ένα θέμα να το κουβεντιάσουμε. Τι εννοείτε, για πάτε το να δούμε. Ξεκινάμε. Κατά τότε ο κύριος Χατζηδάκης ψήφισε πρόσφατα ένα νομοσχέδιο που εμείς είμαστε αντίθετοι και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Που είπε ότι θα δώσει 360 ή 384 αντίστοιχα με τα έτη που δηλώνει καθένας για τη σύνταξη. Πρέπει να πω στον κύριο Χατζηδάκη ότι το 20% των αιτήσεων που γίνονται κάθε μήνα, το 20% των αιτήσεων που γίνεται είναι απορριπτικές. Δηλαδή, εάν κάνουμε 1.000 αιτήσεις το μήνα, για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί αυτό όμως? Το 20% είναι απορριπτικές. Δεν έχουν προϋποθέσεις ταξιοδότησης. Μάλιστα. Και τι θέλει? Σε αυτούς τους ανθρώπους να δώσει χρήματα. Και του είπαμε, πώς θα δώσετε χρήματα σε κάποιον που δεν έχει προϋποθέσεις ταξιοδότησης? Και αν είδατε την υπουργική απόφαση που έβγαλε, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου δεν την υπέγραψε. Γιατί δεν την υπέγραψε? Έχει βάση του υπαλλικού κώδικα, δεν μπορεί να υπογράψει παράνομη απόφαση. Είναι παράνομη απόφαση. Μα τι λέτε, κύριε Χατζόπουλε, τώρα? Εγώ τι λέω? Εγώ λέω την πραγματικότητα. Αυτό το λένε την απόφαση, να το ξαναπούμε, την απόφαση αυτή για τη συνταξιοδότηση, πρόορη συνταξιοδότηση κλπ. Με τα 360-384, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου του. Δεν την υπέγραψε. Μα βγήκε ο ίδιος και κατήγγειλε τον Γενικό Διευθυντή. Όχι εγώ, ο ίδιος την κατήγγειλε. Και τι είπε, ότι πώς θα υπογράψει ένας υπάλληλος τη στιγμή που δίνει χρήματα σε κάποιον άνθρωπο που δεν έχει προϋποθέσεις ταξιδότησης, μόνο που δηλώνει μόνος του, το να δηλώσει μόνος του. Σας το είπα, το 20% είναι πολιτικές. Αυτό δεν είναι δικό μου. Μιλάμε τώρα για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί για το δημόσιο δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί δεν έχει ψηφίσει τέτοια διάταξη. Διότι το δημόσιο δεν έχουμε τέτοιο προβλήματα. Τα προβλήματα είναι στον ιδιωτικό τομέα, είναι στις διαδοχικές συντάξεις, που δεν γνωρίζουμε αν έχει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Άρα εκ των πραγμάτων είναι λάθος αυτή η στρατηγική. Εμείς να την είπαμε την πρώτη μέρα. Πάμε τώρα. Τι λέει το νομοσχέδιο? Παρά το γεγονός ότι το 20% είναι απορριπτική ως αίτηση, το 20% των αιτήσεων, παρά τα αυτά, εκείνος δίνει τα 360 με πολιτική απόφαση, 384. Εννοείται τα δικά μας τα λεφτά. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, λέγοντας ότι είναι παράνομο. Όχι, ο Γενικός Διευθυντής. Ο Γενικός Διευθυντής, ναι, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έδωσε τα χρήματα στην κυρία Αγγέλα. Έδωσε 5.000 για τους 10, 12, 15 μήνες και δίνει κάθε μήνα μέχρι που να ανακαλύψει ότι δεν δικαιούται. Και τι λέει το νομοσχέδιο? Θα πάρει τα χρήματα αυτά, θα τα στείλει στην εφορία, προσέξτε αυτό, θα τα στείλει στην εφορία για να τα πάρει πίσω. Κάποιος ο οποίος δεν έχει να τα δώσει, ξέρετε πότε θα φτάσουν οι 10.000, 20,
με τις αυξήσεις που υπάρχει στις εφορίες, ρωτήστε έναν εργαζόμενο στην εφορία. Θα φτάσουν τα διπλάσια χρήματα. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει ένα σπίτι, ένα κεραμίδι που λέμε εμείς στην Καλαμάτα, θα το πάρει η εφορία. Μα γιατί το κάνει αυτό, κύριε Χατζόπουλε? Δηλαδή του τα δίνεις, δεν τα δικαιούται, και μετά μέσω εφορίας του τα παίρνεις και του τα παίρνεις και με τόκους και του τα παίρνεις. Μα γιατί το κάνει αυτό? Υπάρχει μια, αν θέλετε, πολιτική εξήγηση? Αυτό ρωτάω. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Εξήγηση. Κοιτάξτε να δείτε, τα χρήματα του ΕΦΚΑ δεν είναι δικά του. Δεν είναι ούτε του κύριου Μητσοτάκη, ούτε του κύριου Τσίπρα. Ούτε τη ΣΥΡΙΑ γεννηματά. Λέω τους πολιτικούς αρχηγούς, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, έτσι, δεν παραξηγηθώ. Τα χρήματα είναι δικά μας. Αλλά δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με τα δικά μας χρήματα ο κ. Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης είναι αυτός που διέλυσε την Ολυμπιακή, διέλυσε τη ΔΕΗ, διέλυσε τη ΛΑΡΚΟ. Τώρα ο στόχος είναι να διαλύσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλεια. Κάντε μου τη χάρη, διότι δεσμεύτηκε ότι όπως δούλεψε για την Ολυμπιακή, τον ΟΣΕ, τον ΟΤΕ, θα εργαστεί και για τον ΕΦΚΑ και δήλωσε ότι και τα ΚΕΠ θα ενταχθούν στη διαδικασία για τα έξοδα κηδείας. Τη διέλυσε την Ολυμπιακή. Εντάξει, αν σας ακούει, θα σηκώνει τη τρίχα του τώρα με αυτά που λέτε. Μα είναι πραγματικότητα, διέλυσε την Ολυμπιακή. Και τη ΔΕΗ και τη ΛΑΡΚΟ, εγώ το λέω. Δεν την έκλεισε, δεν την πούλησε την Ολυμπιακή. Και να σηκώνει τρίχα του. Εμείς λέμε κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, τα λέει το νομοσχέδιο που ψήφισε ο ίδιος. Άρα εκ των πραγμάτων, αυτό είναι μια κοροϊδία. Και σας είπα, το αποτέλεσμα θα είναι σκληρό για τους συνταξιούχους και επίσης και κάτι άλλο. Πώς θα τα πάρει από την εφορία αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης? Πού θα πάρουν η σύνταξη? Ποτέ. Ορισμένοι από αυτούς δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. Άρα εκ των πραγμάτων, γιατί κάνει αυτό το λάθος? Δηλαδή έχουμε μία σύνταξη που δίνει το 360 και το 384. Το είπατε μία προσωρινή σας. Και μία οριστική. Δώσατε τι την θα γίνει εκεί? Δώσατε την απάντηση μόνο σας. Πάρα πολύ απλά. Δεν θα δικαιούται σύνταξη αυτό το 20%. Γι' αυτό είπατε ότι η πραγματικότητα θα είναι πάρα πολύ σκληρή για τους συνταξιούχους. Ωραία. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε τα περίεργα, εγώ διάβασα στο ενίο δίκτυο συνταξιούχων. Δεν είναι περίεργα, σας παρακαλώ. Δεν είναι περίεργα αυτά που λέω. Εγώ λέω αυτά που λέω νόμος. Δεν λέω κάτι παράλογο. Δεν είναι περίεργο αυτό. Το λέει ο νόμος, το ψήφισε ο κύριος Χατζηδάκης ο ίδιος. Ωραία. Να το ξαναπώ. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέτε, δίνετε και την απάντηση για το ποιοι θα δικαιούνται, τι ποσοστά ουσιαστικά θα δικαιούνται συντάξιμα, τι σύνταξη θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί, έτσι όπως φαίνεται, διότι εσείς μπορείτε να το μεταφράσετε διαφορετικά από όλους εμάς. Πείτε μου, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ακούστε τώρα, εκεί πάει η λέξη περίεργα, όλα αυτά τα περίεργα. Και ο Υπουργός λέει ό,τι λέει. Εγώ διαβάζω την ίδια ώρα, είσαστε απέναντι ούτως ή άλλως και λέτε, ρε παιδιά, αφήστε το επικοινωνιακό, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, πηγαίνετε στην ουσία του πράγματος. Αλλά την ώρα που γίνονται όλα αυτά, διαβάζω στη σελίδα σας το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, ένα θέμα που δεν το καταλαβαίνω. Δώστε μας παραπάνω στοιχεία. Πρωτοπορεί η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ, με γκάλοπ προσπαθεί να αναδείξει τα δικά της λάθη που έχουν μετατραπεί σε προβλήματα για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, και μάλιστα με ένα κονδύλι της τάξης των 22.320 ευρώ για να δοθεί ως αμοιβή σε εταιρεία Χ δημοσκοπήσεων που θα αναλάβει τη σχετική έρευνα. Τι είναι τούτο εδώ, κύριε Χατζόπουλο? Είναι ντροπή. Δυστυχώς είναι ντροπή. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει χάσει τον έλεγχο. Με αυτό τουλάχιστον κάθε μέρα αυτό αποδεικνύει. Έχουν δώσει χρήματα σε εταιρεία να πούν τι. Τι φταίει για τον ΙΕΦΚΑ για να βγουν οι συντάξεις? Τι φταίει για τον ΙΕΦΚΑ να εξυπηρετούνται οι πολιτές? Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και κάτι άλλο. Τα χρήματα, όπως είπε και προηγουμένως, είναι ιερά. Είναι δικά μας. Είναι των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τόσα χρόνια που έχουν κάνει κρατήσεις. Δεν έχει το δικαίωμα να μοιράζει τα χρήματα δικά μας. Αν θέλει να το κάνει αυτό, ας πληρώσει ο κύριος Μητσοτάκης από την τσέπη του τα χρήματα. Και όπως βλέπετε, είμαστε οι μόνοι, είναι οι μόνοι το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων που βγάζει τα θέματα. Λέμε την πραγματικότητα.
Αυτά είναι ντροπή. Ήμουν στον, το γνωρίζετε πολύ καλά, στον πρώην ή και υπάλληλος και πρόεδρος Ομοσπονδίας. Τέτοια πράγματα δεν τα είχα συναντήσει ποτέ στη ζωή. Είναι δυνατόν να πληρώνουμε 22.000 γιατί να μας πούν τι δηλαδή. Δημοσκόπη, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τηλεφωνική, 22.000 τηλεφωνική δημοσκόπηση. Όπως λέτε, να σας πω κάτι. Ο ΙΕΦΚΑ λειτουργεί από το 2017, καλά το επισημαίνετε, που σημαίνει ότι εδώ και 3 χρόνια δεν ξέρει η δεξιά τι πει η αριστερά και δεν έχει καμία ουσία και σχέση με όλους εσάς και με την πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα που είπατε κι εσείς. Μα φαίνεται πλέον. Φαίνεται πλέον. Και τι να σας πω, ντρέπομαι. Ντρέπομαι για αυτά τα πράγματα που γίνονται. Ποιο δικαίωμα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί κάποιος να έχει μία πλειοψηφία και να διαλύει τα πάντα. Να διαλύσει τη δημόσια Μάλιστα. κοινωνική ασφάλιση. Και θα πάμε σε ένα μεγάλο θέμα. Θα ήθελα όμως δύο λέξεις να πω, αλλά πρέπει να μιλήσουμε την, όποτε έχετε χρόνο, περίπου 15-20 λεπτά, να αναλύσω αυτό ακριβώς που πάνε να κάνουν, να φορτώσουν με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής το κράτος, τους ασφαλισμένους και τους φορολογούμενους τη στιγμή που υπάρχει αναλογιστική μελέτη και θα σας τη στείλω για να την έχετε, που όταν ψήφισε ο κύριος Βρούτης στο νόμο του είχε αναλογιστική μελέτη και από τη χώρα μας αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, που έλεγε ότι το ασφαλιστικό μέχρι το 70 δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν το λέγαμε εμείς. Το λέγαν και η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το θέμα σας παρακαλώ πει είναι πάρα μισό πολύ λεπτό, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το πρόβλημα που έγκυται έτσι όπως το λέτε με την επικουρική, και εγώ θα σας πω πότε θα βγούμε ξανά και θα τα πούμε, αλλά να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή με αυτό το θέμα με τις επικουρικές. Κοιτάξτε να δείτε. Θέλουν να αλλάξουν το μοντέλο της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Να δώσουν τα χρήματά μας σε ασφαλιστικές εταιρείες, το καταλάβει ο κόσμος, να κάνει επενδύσεις μικρού, μεγάλου ρίσκου, τα δικά μας τα χρήματα. Και αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν, δεν υπάρχουν ακόμη χρήματα, θέλουν να σπάσουν το ΑΚΑΓΕ, τα 12 δις. Να τα παίξουν με τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα δικά μας τα χρήματα. Και μέχρι το σύνολο των ετών που να γίνει αυτή η μεταβίβαση θα κοστίσει 70 δις στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στον Έλληνα φορολογούμενο. Τη στιγμή που ακριβώς οι μελέτες οι αναλογιστικές, τις οποίες έχει μελέτη είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τρελαθούμε στο τέλος. Λέει ότι το σύστημα μέχρι το 70 δεν έχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα.